φιλοξενούμε και είναι χαρά μας στον αντιστράτηγον αποστρατεία και επίτιμο επιτελάρχη στρατηγίου NRDC, GR, Greece, ο κύριος Χρήστος Δρίβας. Είναι χαρά μας. Στρατηγέ, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σας από την όμορφη Φυχείο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά, δική μας η τιμή. Στρατηγέ, θέλω να ξεκινήσω με το εξής ερώτημα. Γιατί ο Πούτιν χτύπησε αρχικά περιφερειακά των πόλεων στρατιωτικούς στόχους και δεν χτύπησε εξ αρχής της πόλης και κινήθηκε πέριξ αυτών? Ποιος είναι ο σχεδιασμός, ποια είναι η στρατηγική που ακολουθεί? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ, πολύ καλή ερώτησή σας. Έχω ένα πρόβλημα με την επιστροφή. Βέβαια, να το διορθώσω. Θα βγάζω τα ακουστικά όταν μιλάω. Βέβαια, βέβαια. Στρατηγέ. Λοιπόν, με ακούτε? Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, ο Πούτιν χτύπησε περιφερειακά για τον εξής λόγο. Διότι λειτουργήσε με βάση αυτό το οποίο στο ΝΑΤΟ λέμε effects based operations, δηλαδή λειτουργήσε με σχέδιο με βάση το αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν θέλει, όταν θα φτάσει στο end state, δηλαδή στον τελικό αντικειμενικό του σκοπό, δεν θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα στους κατοίκους. Δηλαδή θέλει να έχει το λιγότερο κακό αποτύπωμα, αρνητικό αποτύπωμα. Έτσι ώστε να γίνει αποδεκτός το δυνατόν, όσο μπορεί να γίνει αποδεκτός βέβαια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λειτουργήσαν τα ATM το πρωί και ο κόσμος μπόρεσε και πήγε και στα βιτζινάδικα. Βέβαια σε μερικές πόλεις όπως το Χάρκοβο γνωρίζω ότι υπήρξαν cyber attacks, δηλαδή κυβερνοεπιθέσεις, ναι, και εκεί οι επικοινωνίες είχαν σημαντικά προβλήματα. Η απάντηση, ναι, είναι αυτή. Αυτός είναι ο σκοπός. Γι' αυτό και χτύπησε και περιφερειακά, δεν χτύπησε μέσα στις πόλεις. Και βέβαια ένα από τα πολλά ερωτήματα που στοχεύει, αν θα βάλει φρένο, στόχος να καταλάβει μια χώρα, στόχος να ελέγξει τη χώρα ή να δημιουργήσει μια νεκρή ζώνη, μια νεκρή περιοχή. Θα σας απαντήσω. Εγώ πιστεύω ότι είναι το 3. Δηλαδή σκοπεύει να προσαρτήσει το κομμάτι το οποίο είναι ανατολικά του Δίπερου ποταμού, όχι απλώς τον Ντονμπάς, δηλαδή τις δύο περιφέρειες, αλλά όλη την περιοχή η οποία βρίσκεται ανατολικά του Δίπερου ποταμού. Και όπως είδατε από την εξέλιξη των επιχειρήσεων, ήδη έχει καταληφθεί το κομμάτι της Χερσόνας, δηλαδή το κομμάτι το οποίο περικλείει την θάλασσα του Αζόφ από βορρά. Έτσι, αυτό το οποίο είναι απέναντι από την Κριμαία και απέναντι από την Οδυσσό, νοτίως της Οδυσσού και βορείως της Κριμαίας. Μάλιστα, τον εξοπλισμό της Ρωσίας πώς θα τον χαρακτηρίζατε σε σύγκριση βέβαια με τον εξοπλισμό της Ουκρανίας? Μπορεί να υπάρξει σύγκριση? Κοιτάξτε, είναι τραγική οποιαδήποτε σύγκριση. Η Ουκρανία δυστυχώς μετά το 1994 παρέδωσε τα πυρηνικά κατόπιν του πρωτοκόλου του Μνημόνιου της Βουδαπέστης, από ό,τι γνωρίζετε. Με βάση βέβαια την συμφωνία η οποία προέβλεπε να μην παραβιαστεί από την Ρωσία η εδαφική της ακεραιότητα, αλλά ταυτόχρονα εκεί προεβλέπεται ότι και αυτοί θα σεβόντουσαν τους κατοίκους στη μειονότητα, τους Ρωσόφωνους, να μην πω τους Ρώσους, τους Ρωσόφωνους, της όλης περιοχής, του Ντονμπάς. Από ό,τι διαφαίνεται εδώ, μετά την εξέγερση που είχαμε κάτω του Γιανουκόβιτς, σύμφωνα με τους Ρώσους πάντα, δεν σεβάστηκαν αυτή την εκεχηρία και δημιούργησαν τα πλείστα δεινά στους Ρωσόφωνους της ανατολικής περιοχής. Και αυτό βέβαια κατά τον Πούτιν, έτσι. Λοιπόν, και αυτό είναι το αιτιατό του Πούτιν, ο λόγος για τον οποίο ισχυρίζεται ότι εισέβαλε. Μάλιστα. Υπήρξε και μία τοποθέτηση του Ρώσου Προέδρου, ο οποίος μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι όποιος εμπλακεί στρατιωτικά θα δει συνέπειες που δεν έχει δει ποτέ στο παρελθόν. Τι κρύβεται πίσω από τη συγκεκριμένη τοποθέτηση? Η απειλή των πυρηνικών? Ακριβώς. Κοιτάξτε, ο Πούτιν είναι γνωστό της ΠΑΣΗ ότι είναι ένας ψυχρός, αδίστακτος, αποφασιστικός, πανέργος ηγέτης, ένας πρώην καγκεμπίτης. Και θέλω να πω το εξής εδώ. Απορώ ειλικρινά με ορισμένους οι οποίοι δεν πίστεψαν τα λόγια του. Δηλαδή νόμιζαν ότι αυτός ο άνθρωπος μπλοφάρει. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμα, με συγχωρείτε. Δηλαδή στο ΝΑΤΟ τον μελετάμε, ξέρετε ότι η Ρωσία είναι ο εχθρός του ΝΑΤΟ και της Αμερικής. Δεδηλωμένο αυτό, εδώ και χρόνια. Τον μελετάμε λοιπόν χρόνια, τον Πούτιν. Λοιπόν, απορώ λοιπόν, βέβαια η Αμερική δεν παραπλανήθηκε ούτε το ΝΑΤΟ και είδατε ότι υπήρχαν αιμονές του Προέδρου των ΗΠΑ που λέγανε ότι ναι, θα χτυπήσει. Και μερικοί στην Ευρώπη λέγανε ότι όχι, δεν πρόκειται να χτυπήσει, ότι μπλοφάρει. Απορώ λοιπόν πως πίστευαν ότι μπλοφάρει. Έτσι, από αυτόν λοιπόν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα, ακόμα και πυρηνικά, χρήση πυρηνικών. Ποια η στάση... Δεν νομίζω δηλαδή ότι... Ναι, ολοκληρώστε στρατηγία. Εάν βληθεί Εάν παρέμβει δηλαδή το ΝΑΤΟ, τότε θα πάει σε χρήση πυρηνικών. Αυτό να το θεωρείτε δεδομένο. Μάλιστα. Η στάση του ΝΑΤΟ τώρα, της Δύσης των ΗΠΑ, την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, η στάση. Ποια θα είναι. Ναι, ωραία. Λοιπόν, ακούσατε ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να κάνει τίποτα, διότι δεν μπορεί να επικαλεστούν το άρθρο 5, το Collective Defense, συλλογική άμυνα, διότι απλούστατα δεν προσβάλλεται σε καμία περίπτωση στην παρούσα φάση κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, και για να το συνδυάσω αυτό με την ερώτηση που κάνετε προηγουμένως, αν θέλει δηλαδή να κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα, να πάρει όλη την Ουκρανία, η buffer zone, σας είπα, θα δημιουργήσει buffer zone. Για ποιο λόγο? Διότι δεν είναι ανόητος να πάει σε σύνορα, δηλαδή να έρθει στη γραμμή επαφής με τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, τα οποία είναι η Ρουμανία, η Πολωνία και η Βουλγαρία. Δεν το συμφέρει, διότι τότε μπορεί να προκληθεί κάποιο επεισόδιο το οποίο να πάει σε ραγδαία εξέλιξη, κλιμάκωση, και εκεί να εμπλακούν το ΝΑΤΟ με τη Ρωσία. Και αυτό δεν το επιθυμεί ο Πούτιν. Μάλιστα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιχειρήσουν να ευθυγραμμίσουν περισσότερες χώρες της Ευρώπης με το μέρος τους την επόμενη μέρα. Να σας απαντήσω αυτό. Αυτό είναι το κέρδος των ΗΠΑ και των ΗΠΑ. Δηλαδή, για πολλωστή φορά κατέδειξαν τον Πούτιν ως εχθρό. Και τώρα έχουν αιτία και λόγο να το κάνουν αυτό. Καταλάβατε, γιατί μέχρι τώρα λέγανε ότι από πού και σπου είναι εχθρός η Ρωσία και γιατί και ποιον ενόχλησε κτλ. Τώρα έκανε κάτι το οποίο είναι παντελώς απαράδεκτο και κατακριτέο από όλο τον κόσμο, δηλαδή η εισβολή και κατοχή μέρους εδάφους άλλης χώρας. Και τώρα έχει κάθε λόγο η Αμερική. Έτσι επιβεβαιώνεται. Λοιπόν, τώρα συσπηρώνει το ΝΑΤΟ, το οποίο κατά τον Μακρόν, δήλωση του Μακρόν πρόσφατα, ήταν εγκεφαλικό νεκρό. Τώρα πλέον δεν είναι νεκρό, σηκώθηκε από το κόμμα, έτσι, και αναλαμβάνει τις δυνάμεις του πάλι. Οπότε περιμένουμε διπλωματικές μάχες και μια εμπόλεμη κατάσταση που πιθανότατα να τραβήξει για πολύ ακόμα. Είμαστε στην αρχή μιας. Όχι, δεν θα. Ναι. Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, αυτό το οποίο περιμένουμε από το ΝΑΤΟ και τον δυτικό κόσμο είναι μια πολύ δυναμική αντίδραση σε διπλωματικό και μόνο επίπεδο, αλλά και οικονομικό επίπεδο. Θα εφαρμόσουν κυρώσεις, σημαντικές κυρώσεις, τις οποίες όμως τις έχει υπολογίσει ο Πούτιν, είσαι σίγουρος. Και προτίμησε από το πολιτικό κόστος και από το οικονομικό κόστος, προτίμησε το γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό όφελος και το image στο δικό του, στο χώριο ακροατήριό του, στη χώρα του δηλαδή, αλλά και στο εξωτερικό ως παγκόσμιος ηγέτης, έστω και με αρνητική έννοια, υπό αρνητική έννοια. Λοιπόν, δεν πρόκειται να υπάρξουν επιχειρήσεις από πλευράς ΝΑΤΟ. Είναι δύσκολο, απαιτείται consensus, δηλαδή ομοφωνία από 30 χώρες, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Και γι' αυτό πιστεύω ότι πρόσφατα συνήφθη η ΑΟΚΟΥΣ, η συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αυστραλία. Για να υπάρχει δηλαδή μια ισχυρή δύναμη, έτοιμο πόλεμη, με προσυμπεφωνημένα απέναντι στη Ρωσία. Στρατηγέ, η Τουρκία με ποιον θα συνταχθεί, ποια η στάση της? Κοιτάξτε, η Τουρκία πατάει σε δύο βάρκες. Από ό,τι βλέπετε, έχουμε παλινοδίες. Δηλαδή, στην αρχή ο πρόεδρος Τουρκίας χθες δήλωσε, μάλλον όχι χθες, χθες το βράδυ, ναι, δήλωσε ότι, ξέρετε, λέει, δεν μπορεί να αφήσουμε την Ουκρανία, αλλά δεν μπορεί να αφήσουμε και την Ρωσία. Προφανώς κάποιος του τράβηξε το αυτή σήμερα και καταδίκασε την ενέργεια της Ρωσίας. Σήμερα το πρωί μίλαγε για ελεύθερη ανασυμπλοεία. Λέει, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα στενά. Είμαστε υπέρ της ελεύθερης. Μπράβο. Πριν από μισή ώρα λοιπόν δήλωσε ότι θα είναι ελεγχόμενη η ναυσιπλοεία και θα είναι επιτρεπτή μόνο για πλοία επιφανείας, μονάδες επιφανείας και υποβρύχια, τα οποία επιστρέφουν στη βάση τους. Δηλαδή πλοία της Ρωσίας προκειμένου, τα οποία είναι εκτός Μαύρης Θάλασσας, θα τους επιτρέψουν να επιστρέψουν στη βάση τους. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Στρατηγέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Εύχομαι να τα ξαναπούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι μια δύσκολη στιγμή, μια μαύρη Πέμπτη, όπως είπα και στον πρόλογό μου. Να είστε καλά. Ακριβώς.